Σχετικά με το κίνητρο που με ρωτάτε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η γυναίκα βρέθηκε, έχουν επιδειχθεί ήδη φωτογραφίες στους ενόρκους και στους συνέδρους που είναι μέσα στη δικογραφία. Η γυναίκα βρέθηκε γυμνή και όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι αυτή η διαδικασία, διότι δεν είναι επέμβαση, κανένας γιατρός δεν έχει ζητήσει ποτέ από κανέναν ασθενή να βγάλει τα ρούχα του, και τα εξώρουχά του και τα εσώρουχά του. Βρέθηκε λοιπόν γυμνή, μακριά από το νοσοκομείο, αυτό δίνει το κίνητρο του εγκλήματος, γιατί λέει, μα εγώ δεν έχω κίνητρο για να προβώ σε μια εγκληματική ενέργεια. Η θέση και ο τόπος του εγκλήματος, δηλαδή εκεί πέρα που βρέθηκε μάλλον το πτώμα και μάλιστα γυμνό, δείχνει τον προσανατολισμό και το κίνητρο του κατηγορουμένου. Και μην ξεχνάτε, το έχω πει πολλές φορές, ότι το κίνητρο του κατηγορουμένου είναι στην προσωπικότητά του, στη συμπεριφορά του και στις επιλογές. Η γυναίκα αυτή για να κάνει τις κλιντικές ενέσεις δεν είχε ανάγκη να βγάλει τα ρούχα της. Καμιά ανάγκη η Αττική δεν υπαγόρευε να βρεθεί χωρίς ρούχα. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει ο κατηγορούμενος στην απολογία του, που πιστεύω ότι θα του γίνουν και οι αντίστοιχες ερωτήσεις. Έχετε μαρτυρίες, καταθέσεις από άλλες γυναίκες ότι είχαν δεχθεί επιθέσεις από τον κατηγορούμενο, γιατί κάτι αναφέρατε μέσα στην αίθουσα. Που μπορώ να σας πω είναι ότι οι επιλογές του σε φιλικό και ερωτικό επίπεδο γίνονται μέσα από το νοσοκομείο, μέσα από ασθενείς και από συνοδούς ασθενών. Αυτό μονάχα μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ.